καλλιτέχνη, είμαι made in China. Και θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή μια άλλα είσαι έξτρα λάξη. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τα κάμου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, τον αγαπά μου πά. Σε πάρε του το χώρο και γίνες και το λάθος. Χαλαρά τα γέννη. Αρέσει και σου το ξενοδοχείο, Αντζήλο, καμότι μου. Πολλά ωραίο το ξενοδοχείο. Και τα κρεβάθια τους πολλά αναπαυτικά. Κοιμήθηκα όπως το πουλούδι. Φαίνεται σου. Τα γυάλες είναι η βούκα σου. Φαίνεσαι 10 χρόνια πιο μίτσια τώρα. Αλήθεια. Που έκαμα μπάνιο. Πώς το λαλούν, ως πού να τα καταφέρω με τσιν το τσακούζι. Ναι ρε εσύ, πρώτη φορά είδα μπάνιο στη ζωή μου να βγάλει νερό από 8 τρίτες. Είναι αλήθεια ότι είναι πρόφτανο να σαπουνιστώ. Γιατί δεν κάμες ό,τι κάμα και εγώ, γεμώσα την μπανιέρα με νερό και πιτσαλίζουμε μέσα από στο μωρό. Εν το κόψε ο νους μου ρε Ηράκλη. Ηράκλη, πάνε να σε βυριστούμε πριν αρτούν οι τάκοι. Γιατί ρε, αντρέπεσαι τους. Όχι, απλώς δεν μπορώ να θωρώ τα ξυνισμένα μούτρα της τάκιανας. Ενώ μάνα μου τα δικά σου πάση πίσω. Δεν μπορείτε να θωρείτε μια την άλλη καρτσί σας. Δεν τη θέλω για συμπεθερά μου. Να που θέλει να κάνω ρε Σταύρο, τι θέλει να κάνω. Να πάω να αγοράσω άλλη συμπεθερά μου που περίπτερο. Εμένα είναι η τάκιανα φακά μου. All right. Μαρό μου, λάμπεις σήμερα. Υπονοείς κάτι, Γιώργο μου, ότι άλλες μέρες δεν λάμπω. Όχι, μουρακί μου. Είσαι πάντα μια λαμπάδα, αλλά τον τελευταίο καιρό λόγω εγκυμοσύνης ήσουν λίγο εκνευρισμένη. Όχι, να μου κάνεις τη χάρη και δεν είμαι εκνευρισμένη λόγω εγκυμοσύνης, αλλά λόγω φτιακουρίδων. Και ιδιαίτερα της κυρίας Σταυρούς και του γιου της Πάμπου. Ρε Μάρο, ο Πάμπος είναι γαμπρός μας, αγάπη μου. Μη μου το φημίζεις, Γιώργο μου, τώρα να με νευριάζεις. Μα εδώ κάμε λόγο να μην ισχύει σπίτι μας για όνομα του Θεού. Ναι, ξέρω το. Θεωρώ το ξημέρωμα. Αν κάθε πρωί να μου ζητά μα τραπά να βράσει νερό. Έτσι είναι εύκολο να ξεχάσεις έτσι από το μα ρίζες σου, Μάρο. Γιώργο, και εσύ είσαι από το καπούτιν, όμως έμαθες να συμπεριφέρεσαι όμορφα και πολιτισμένα. Μάρο, εγώ είμαι ο τέλειος άντρας, αγάπη μου. Είμαι ο άντρας ο σωστός εγώ. Αγάπη μου, πάμε στο πρόγευμα γιατί έρκεψε τσιλαλή λαφαζανιέ. Ναι, αγάπη μου, να πάμε. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι όλοι το ίδιο είμαστε. Να το ξέρεις. Και αυτοί που είμαστε και ό,τι και αν είμαστε και δεν είμαστε, το ίδιο είμαστε. Λαός και κολονάκι. Έτσι είναι, μάλλον. Ω, έτσι είναι. Λαός και κολονάκι. Χένι, πέι, ξύπνα, μάνα μου. Πάμπη, σταμάτα να φωνάζεις, γιατί κοιμούμαι. Άδερφε, το μουσικό πάνω και λεπτά. Τι έγινε, μωρό μου, εκατεφθάσαν οι θαυμασές μου στο ξενοδοχείο και θέλουν αυτόγραφα. Εντός εποκοιμήθη, πελώνω Ρωμανίδε. Σίγου, εντός ακούεις που παωρίζουν, είμαστε ο τόπος δεύοξ. Μπαμπή, διακρίνω μια ειρωνία στα λόγια σου. Ναι, που θέλει να σου πω, ρε μάνα μου, εγώ θα με καίγουμε και σου χαβάς σου. Γιατί καίγεσαι, αγάπη μου, πήρε φωτιά το ξενοδοχείο. Αλλά λόγια, αυκέ, παπά. Τι έγινε! Έλα, να σας εκείνον τον πάνιον και χαλασμένο, βγάλει νερό που βουλες τις τρύπες. Μωρό μου, δεν είναι χαλασμένο τον πάνιον, είναι τζακούζι. Εγώ πρώτη φορά θα ρωτήσω ένα σκαραλίκι. Δίπλα σε μία στάρ, θα διδαχθείς πάρα πολλά πράγματα. Προς το παρόν, σήκου πάνω να χαρεί να μου σάσεις τον τζαγκούρι να πάνε αλουθώ. Τζαγκούρι, ακόμα λίγο είναι να το πεις και ντομάτα. Τζακούζι λέγεται, δηλαδή υδρομασάζ. Μιλάω μου. Τα κατάλαβες, Σεβελίνα. Επίασε ξενοδοχείο να ξεκουραστούν και εμάς δεν μας έπειρα. Έπρεπε να πάνε να κουβεντιάσουν. Δικαιολογίες. Το σπίτι τι είσαι για να κουβεντιάσουν. Ρουσλάρα μου, αμένα γιατί μου έκαμες αυκό. Δεν γίνεται βλάφτη. Το αυγό δεν είναι για την ηλικία σου. Εβελίνα μου, βράσε πάνω μου τρία αυγά. Ένα για την καλή και δύο για μένα. Εσύ γιατί να φάεις.
Πρώτον, διότι εγώ είμαι πιο μητσά σου και δεύτερον, οι αναλύσεις μου δείχνουν ότι επιτρέπεται να τρώω πουλά. Κυρία τότε, γιατί λέτε ψέματα? Πριν λίγο καιρό ανέβηκε η πίεση σας. Λοιπόν, κάμνε τη δουλειά σου και να μην πετάσσεσαι για με που δεν σε παίρνω. Η δουλειά μου εδώ είναι να προσέχω την κάλια, όχι να διακαπηρούες. Έχεις δίκιο, Ρουσάνα. Έφαζε 16 καπηρούες με βούτυρο και μαρμελάδα. Κάνει και να κάνει σε έκρηξη. Μα δεν αντρέπεστε καλέ να με προσβάλλετε έτσι επειδή έχω 2-3 περιττά κιλά. Γιορκουλού μου, με συγχύσεσαι. Ρε καταπελέ. Το όνομα μου είναι Τότα και είμαι γυναίκα σου. Γυναίκα μου, τα εγώ πότε παντρεύτηκα. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Δεν είναι αφές τα χάπια του. Δεν πατρεύομαι, δεν πατρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι. Δεν πατρεύομαι, δεν πατρεύομαι και δεν νοικοκυρεύομαι για να γυρνάω είμαι εδώ. Καλημέρα σας. Καλώς σου, κοπιάστε να μπουκώσουμε. Σαν να αρχίσετε να ξυπνήσετε, έτσι ώρα σηκώνεστε έσω σας. Μα εμείς στο σπίτι μας δεν έχουμε ούτε πετεινό να κράζει, ούτε γαϊδούρι να αγκανίζει για να μας ξυπνά από τα χαράματα. Αρκέψαν πολλά νωρίς τα όργανα, συμπέθερε. Σαν να και ναι κοιμήθηκες καλά, κυρία Τάκενα. Μια χαρά κοιμήθηκα. Εγώ είμαι συνηθισμένη να κοιμούμαι σε τέτοια κρεβάτια. Αλήθεια, η μουτσούνα σου φαίνεται μου λίγο κομμένη. Σταύρου, άστε σπελάρες. Είδα το πρόσωπο της συμπεθεράς αστράφτη, μάνα μου. Λοιπόν, αστράφτη, αστράφτη. Να μην πει να βροντίσει η γιορτάς, διότι θα μας ακούσει ο μαζωτός. Κυρία Σταυρού, θα σε παρακαλέσω να προσέξεις τις εκφράσεις σου, διότι δεν βρισκόμαστε σε μάντρα. Να μου θέλεις να πεις ότι ο μαζωτός είναι καλύτερος που το χωρκό μου. Μα εδώ δεν ήρθαμε για να ψηφίσουμε ποιο είναι το καλύτερο χωριό της Κύπρου. Και, εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Όλα ο μόνο. Συμπεθερά, σας παρακαλώ, κυρία Σταυρού, πρέπει να εκφράζεστε πιο ευρωπαϊκά, παρακαλώ. All right. Δεν παίρνω τούντο. Κι ακούζει, άρεσε μου πολλά. Που να πάμε έστω σώμα να πάρουμε και μην τα βάλουμε ένα. Εξυπακούεται, αγάπη μου. Ρε, αρέσει η γονή μας να πει για μπούκωμα. Ελπίζω οι γονείς σου να ξέρουν ότι στο ξενοδοχείο δεν κάνεις μπούκωμα, αλλά breakfast. Γιατί είναι τα διαφορά να έχει. Μεγάλη. Και ελπίζω να μην αρχίσουν τους καυγάδες με τους δικούς μου γονείς, γιατί θα με κάμω ρε ζήλη. Ότι θέλουν να σκάμω ρε μάνα μου, εμείς να περνούμε καλά. Ναι, Πάμπη μου, αλλά μην ξεχνάς πως εγώ είμαι επώνυμο πρόσωπο και ο Ξουρίς μπορεί να με κάμει ρε ζήλη να γράψει τούτα τα σκάνδαλα στις εφημερίδες. Ο Ξουρίς να πάει να ξουριστεί για μας αφήγει στην ησυχία μας. Να μπουν 100 ενεργειά που δεν τον εισπέρνουν. Αγάπη μου, τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος, είναι δημοσιογράφος. Καλά, είναι και νόδερο. Άντε, ναι, τελειώσαμε το πασάλιμα να πάμε. Το πασάλιμα των καλοπισμών εννοείς. Όπως θέλεις, πέτω. Ποιος είναι να σε δει, ρε μάνα μου, στο μαζοτόν, οι καμήλες. Μωρό μου, να σου θυμίσω πως η εκπομπή μου σήμερα βγαίνει live. Και για να μην σπαταλάς φαιαν ουσία, live σημαίνει ζωντανά. Εφώτισες με τώρα. Τώρα τα εγγλέζικα μου εφαρσί. Come on, baby, let's go! Άντι. Να ντυθώ. Αξίπα. Δινώ. Γεια, πού είναι ο παππούς? Έκαμπνε ένα ταξί σ' αγάπη μου και τον έβαλα τιμωρία. Τι τιμωρία? Να καθίσει στο σαλόνι και να μετρήσει μέχρι το 10.000. Σιγά ποτέ θυμηθεί τόσους αριθμούς. Καλία μου, έβρασες αυγό. Εσείς το βράσατε, εγώ... Λοιπόν, ξεκίνα αμέσως να πλυνίσκεις φλιντζάνια και σταμάτα να βάλεις παράσιτα. Γιαγιά, δεν θέλω άλλο, να χόρτασα. Κοιτάξω, αγάπη μου, εγώ δεν πρόκειται να σε βιάσω. Θα το φάω εγώ το αυγουλάκι σου. Γιαγιά, τα αυγά είναι μαχητικά. Κυρία Τότα μου, πόσα αυγά τα φάτε. Υποτίθεται κάνετε δίαιτα. Τώρα ενευρίασα πάρα πολύ. Ξεκίνα αμέσως να πας πάνω, να στρώσεις κρεβάτια, να σφουγγαρίσεις και να μαζέψεις τα άπλυτα να ξεκινήσεις πλυντήριο. Μπαμπουσκέρνιτσα. Τώρα γιατί με ξετοιμάζες? Μα ξέρετε και βουλγάρικα. Ντα! Μα τα νοστοχάρτοντα μας δεν εξυπνήσαν ακόμα. Έτσι λύσαν τους στο πάπλο μας, συμπέθερε. Ξέρονται τον έρωτα τους. Ηρακλή, σταμάτα να λαλείς πελάρες. Εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Σταυρού. Μπορεί να μην είναι έρωτες, μπορεί να είναι ένας απλός ενθουσιασμός και όταν το ανακαλύψουν να δουν ότι δεν ταιριάζουν και να μην είναι πια μαζί. Εγώ πάντως, σαν άνθρωπος που ερωτεύτηκα και αγάπησα με πάθος, πιστεύω ότι αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλο θα κρατήσει αιώνια.
Ο Γιώργο, επειδή άρχισα και δεν αισθάνομαι καλά με αυτήν τη συζήτηση, μπορούμε έτσι να πάμε. Να πάμε, αγάπη μου, να πάμε να πάρεις λίγο αέρα να σε περάσει. Ναι, ναι, να πάτε. Το περπάτημα κάνει καλό στην εγκυμοσύνη. Α, ναι, εγώ δεν το ξέρα τούτο. Πού να το ξέρεις εσύ, αγκαστρώθηκες καμιά φορά? Εγώ, αλλά οι τσουρούες μου, τα κουνέλια μου συνέχεια αγκαστρώνονται. Γιώργο, φοβούμαι ότι με τούτα ούλα που ακούει το μωρό θα γεννηθεί και θα έχει ήδη ψυχολογικά προβλήματα. Άρκεψε και επαναστατεί. Αίστο για με το μωρό να ακούει, να μορφώνεται, να γνωρίζει τι το περιμένει. Να που θέλει να θα γίνει επαναστάτης, να γίνει επαναστάτης. Ο επαναστάτης χωρίς αιτία. 311, 312, 340. Θα πήγε για τρέν. Γιατί με διακόψεις ρε παππό? Πάμπον, με με προσβάλλεις για τρέν σωτηράκι μου μέρα μου. Σωτηράκι, γιατί φωνάζεις? Ο παππούς σου άλλη μέρα παράμπο. Εμπορεί που το πολύ μέτρημα να θυχίστηκε. Ποιος θέλει μάνα να μετρά? Εδώ είναι τα γιαγιά μου τιμωρία. Είδα στην τρόπο μου εμείς οι άντρες. Παππού, θέλεις να πάμε στο πιάνο να τραγουδήσουμε για να συνέλθεις? Μπράβο, Πέλη. Πολλά καλή ιδέα σου να πάμε στα μπουζούκια. Για να είμαστε στο Ρουάν. Μάμα, παπά. Ξάρουν του αιώνα. Πώς παίρνουν τα μωρά? Πού πάει, κύριε Γιώργο, φύρμα στο ξενοδοχείο. Πράγματι, είναι εντυπωσιακό. Έχει όλες τις ενέσεις. Ό,τι ταιριάζει σε μία στάρ. Πένι μου, να χαρείς, μην αρχίσεις που το πρωί να λέει σε συναρτησίες, διότι δεν θα αντέξω στη νύχτα. Μα, κυρία Μάρο, σαν να γεννήσει καλά. Εφρόντισε η μάμα σου που το πρωί γέ μου. Με μου πεις ότι κάμετε καυκάδες με στο ξενοδοχείο. Όχι, αγάπη μου, κρατήθηκε σε χαμηλού τόνου η συζήτηση, αλλά το εκφράστηκε λίγο απότομα η συμπεθέρα. Με να ανησυχείτε, κυρία Μάρο, θα την κάνω υποξηλίκη. Δεν θέλω εγώ να θα λαώνει στην κατάσταση που είσαστε. Λαώνει με. Δεν είναι που είμαι γεια μου σε λαώνει με. Φοράδα. Σιγά με φαράσει κιόλα. Πάμε να περπατήσουμε λίγο, να ηρεμήσει. Άντε, πάμε μου, πάμε κι εμεί να προγευματίσουμε. Οκ, okay, baby. See you later. Γιώργο. Ναι, αγάπη. Άκουσε το τούτο, νοξέ, έχω παρεστήσει. Όχι, άκουσε το, αγάπη μου, άκουσε το. Μάρο, please, forget it. Let's go. To make a walk around all over the world, for the world, to the sea. Αντρέα, επεθύμησας. Ναι, στη Σκοπιά. Και παραμιλάω το όνομα σου. Στη σχολή. Εντάξει, έλα να σε δω που να σχολάσεις. Έλα σου πω. Στείλε μου ένα φιλί τσακριστό μου το τηλέφωνο. Να. Γεια. Μπλακιέ, πελάνες. Στείλε μου ένα φιλίτσα Χριστό μου τηλέφωνο. Πελοπάφητε. Γιατί έκρυφα ακούες? Πάλε καλά που ακούω εγώ. Αν είδα να έρθω στη Ζωσούλης και να σου πάσα μούτρα. Εν το σκεφτήκα. Άμα είσαι ερωτευμένος, πετάς τα σύννεφα. Ρε μπλακί, προσγιώθω και λίγο στη γη. Έγιμος εν το φυλάκιο νεροτιάριδες. Γιατί ποιος άλλος είναι ερωτευμένος? Ο Δήμετρος. Από ό,τι κατάλαβα, εμπελαμένος πας στη Ευελίνη. Αν το πάρει μυρωδικιάνο Καραμανόλης, να τον σκοτώσει. Να του κάτσει 5.000 μέρες φυλακή. Σε να το κάνουμε καμιά πλάκα να ελάσουμε. Να που κόψει ο νους σου. Άκου να δεις να κόψει ο νους ο φίλος σου εστραγός. Κάτσε. Εμάζεψε σου λεπτά πριν? Ναι. Α, ελπίζω να μου λες αλήθεια, αλλιώς κατήσεις σου. Εμπρός. Όχι, κύριε Καραμανόλη, δεν είμαι μόνη μου. Είμαι με τον κόμι Ντράκουλα. Πότε τα έρθετε? Καλά, γεια. Κόρη μου ανεμένα, μου είπες κόμι Ντράκουλα. Όχι, κυρία Τότα, του είπα έτσι για να φοβηθεί και να μην έρθει. Δεν τον αντέχω. Τράχα μου σε σκλέρ. Κάμνεις μου για τη δύσκολη. Τι θέλετε να πείτε? Άντε τώρα, μην κάμνεις που σε εγκαταλέβεις. Έτω, να τον παντρευτείς στο τέλος, να τελειώνει τούτη ιστορία. Είντα, πέφτει σου και πολύ σου ο Καραμανόλης. Εγώ δεν βιάζομαι να παντρευτώ. Μπορεί. Έντζησε καμιά μίτσα. Ακόμα δύο θα τριανταρίσεις. Παντρευτού τώρα, κόρη μου, που είσαι νέα, διότι αύριο θα δακάνεις το ένα σου δάχτυλο και θα σου πονούν ούλα. Έγινε καπρίστηκα. Σα φάεις λιότερο. Μακαρίτης ο κύρις μου, λαλούσε μου, είδερες πάει πάει, είδερες ξυλοφύε. Τώρα να σε το πουζάσω για να σταματήσεις να τρώεις. Καλημέρα, μητέρα. Καλημέρα, πατέρα. Έχουμε και ονόματα. Αμάνα, αν και ξεδιμάζεσαι, είπες σε μητέρα. Καλά που σου λαδίζεις, Σταύρου. Έπιασε την κουπέλα από όλο λαιμό μόνο μιας.
Θωρώ ότι έκαμετε όλοι κόμμαν εναντίον μου. Εγώ προτείνω να ξεχάσουμε αυτόν το συμβάν και να προγευματίσουμε όλοι μαζί σαν μια αγαπημένη οικογένεια. Εμείς μόλις εφάμε. Πειράζει, σιώ, ξατρώμενοι, δεν έκαμε παρέντο κουτελουθιό. Ηρακλή, κανεί φάει, πόσο είναι να φάει. Μάνα, είσαι συνέχεια με το πνεύμα τη αντιρροία, σε κατάλαβε το. Μητέρα, δεν πρέπει να καταπιέζετε τόσο πολύ τον πεθερό μου. Εσύ έμεινε τώρα, γεια μου, τον παρτάρει. Ακού να σου πω, Δεσποσίνη, κουμάντων να κάνει μόνο το χαρτωμένο σου. Σταύρο, ξεκουρτιστού λίγο, μάνα μου. Εσύ που το πρωί που είσαι συνέχεια κουρτισμένη, ακαυκά. Κουρτισμένη, γιατί ήταν μου με τίποτε ξυπνητήρι. Πώς αισθάνεσαι, αγάπη μου, που ανηφορίζεις μητά μου σε αυτόν τον ωραίο χώρο? Μια χαρά αισθάνομαι, αγάπη μου, τώρα που δεν βλέπω μπροστά μου τους φτιακουρίδες, είμαι μια χαρά. Ήταν ανάγκη να κουβαληθούν μαζί μας. Ρε, αγάπη μου, συμπεθέρι μας, ήρθαμε σε αυτόν τον ξενοδοχείο με την τόσο ωραία ατμόσφαιρα να συζητήσουμε πολιτισμένα. Πολιτισμένα και ατμοσφαιρικά. Είναι δυνατόν να μου ζητάς να συζητήσω με την κυρία Σταυρού πολιτισμένα, Γιώργο, που ό,τι πω θα εναντιωθεί για να έβρει η ευκαιρία να κάνει καυκά? Εσύ εγκάμεις το ίδιο. Γιώργο, τι θέλεις να συμφωνώ με τις πελάρες της? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να κάνεις πως ένα ακούεις. Δεν ξέρω τι ρώτητα, ρε Μαρό. Γιώργο, εγώ είμαι καθηγήτρια και έχω άποψη και στην τάξη μου επικρατεί ο δημοκρατικός διάλογος. Μάλιστα, αυτό ισχύει για τους μαθητές σας, κυρία Τάκου, που έχετε στην τάξη. Σκαμπάζει τώρα που δημοκρατικό διάλογο είναι η Σταυρού, ρε Μαρό. Ως γεγονός, η κυρία Σταυρού είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Εντάξει, αν τη βάλει απροβίβαστο, ρε Μαρό, αν τη βάλει απροβίβαστο, αλλά τη δόγει την ευκαιρία να κάτσει ξανά εξετάσει. Θα κάτσει ως που θα περάσει, μάλλον. Γιώργο, όμως που ζει η κυρία Σταυρού, δεν θα περάσει τις δικές μου εξετάσεις. Θα τις κάνουμε ιδιαίτερα, Μαρό. Μα γιατί είναι εσύ κόσμο το κέντρο που ήρθαμε? Γιατρέ, σταμά να μας δουλεύεις. Παππού, τι θέλεις να μας τραγουδήσεις? Περιμένετε πρώτα να έρθει η καρσό να παραγγείλουμε κανένα ποτό. Σωρά πάμε καθόλου καλά. Κάνα παίξε λίγο μια νομπέρ και φέρει αμύγια του. Παππού, θέλω να σε τραγουδήσει με τον τέλειον άντρα. Ω, εμένα αρέσκει μου το άλλο. Του άντρα του μπορεί να πάρει. Τον άντρα ξέρουμε, κύριο Νικόλα. Να σας το πω εγώ. Του άντρα του Πολαβάρη, μην του μιλάτε το πρωί. Εν καλύτερος ο τέλειος άντρας. Ναι, ο τέλειος άντρας είναι καλύτερος. Ενώ αν τόσο πολλά βαρύς, πρέπει να κάνει ίδια δάντου, να χάσει ζωλιά κιλά. Του άντρα του Πολαβάρη, μην του μιλάτε. Λοιπόν, εγώ τέλειωσα. Φάε, Πέρκη μου, βάλεις και κανέναν κιλό. Μητέρα, εγώ είμαι διάσημο πρόσωπο. Το κοινό μου θέλει να παραμείνω όπως είμαι. Ναι, αλλά καλά η γυναίκα να έχει και πια σήματα, ναι. Πια σήματα. Με μου τη φαλάσετε τώρα, με αρέσει και με έτσι όπως είναι. Μερσή, μωρό μου. Έκαλο, ένα μεν την παρτάρι. Αφού σου αρέσει και η γη μου έτσι όπως είναι, είμαστε ευθυνός. Λοιπόν, Πάμπη μου, εγώ πρέπει να ετοιμαστώ για την εκπομπή μου. Μα τώρα να σηκωστείς να πάει στη χώρα να κάνεις εκπομπή. Μητέρα μου, να σε ενημερώσω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Η εκπομπή μου θα μεταδίδεται ζωντανά από τον μαζωτό. Με λάμνεις. Ως που πάνε και γερνούμε, νέα πράγματα θέλουμε. Χάτε ρε, πάμε. Μα να μας αφήγετε μόνους μας. Μητέρα, μπορείς να κάνεις σάουνα. Εν χρειάζεται τίποτε η σάουνα μου. Μια χαρά είναι. Για χαραντάν, για χαραντάν, για χαραντάν. Το λοιπόν, ρε Δημητρέ, θωρείς να μου κρατήσεις με ως 300. Ναι. Ήρθε ο κύριος Καραμανόλης και είπε να σου τα δώκουμε για να τα πάρεις της Ευελίνας. Yes, Ευελίνα! Ρε τώρα, μόλις άκουσε τον Ευελίνα, γυάλισε τον μάτι. Το λοιπόν, έλα να φτιώρα, έλα και την κάρτα. Εντάξει, λοιπόν. Έφυγε τη μέτρη. Περίμενε, περίμενε, κάμε υπομονή. Είπε ο κύριος Καραμανόλης, ναι, που να τα δώκεις της Ευελίνας, να της πεις έναν τραούδι. Τραούδι, ok, no problem. Το λοιπόν, yeah. Άκου τώρα να της το πεις. Ερώτα μου, βάζες πάλι στα όνειρά μου. Στα όνειρά μου, εμμονή, θεά είσαι στη φωτιά μου. Μαρό μου, πρέπει να χαλαρώσεις, αγάπη μου. Δεν μπορώ να σε θωρώ με το παραμικρό να μου νευριάζεις, κατάλαβε το. Γιώργο μου, εγώ έκανα άλλα όνειρα για την Πέννη μας. Εντάξει, κάθε γονιός κάνει όνειρα για το παιδί του, ρε Μαρό μου, ναι. Εγώ ήθελα να τελειώσει τα σκάλα, να παντρευτεί ένα μορφωμένο παιδί. Εντάξει, μπορεί να μην είναι μορφωμένος ο Πάμπος, αλλά έχει μια ψυχή θκιαμάντη, ρε Μαρό. Με σίγουρος ένα είναι καμία ευτυχισμένη, ρε. Εγώ πάλι είμαι σίγουρη ότι θα έχει μια ζωή μίζερη μαζί του.
Διότι είδες το με στραβό μάτι που την αρχή θωρείς μόνο τα λαττώματα του, γι' αυτό. Θέλεις να μου πεις εσύ που θωρείς τα προτερήματα του ποια είναι? Είναι ευαίσθητος, είναι καλό ψύχος, δουλευταράς. Εδώ μοιάζει μου ρε, θυμίζει μου εμένα που ήμουν νέος. Δηλαδή τώρα είσαι γέρος. Δεν θέλω πελάρες με να αρκέψω με κακίες μάρων, σε παρακαλώ. Έχω ρημάσει πνευματικά, αλλά είμαι και στο κορμί και στο πρόσωπο, μπορώ να πω, ο ίδιος και απαραλλακτός. Όπως με γνώρισες, όπως σε σαγήνευσα, μόλις με πρωτοαντίκρισες και σε συνεπήρα. Δεν άλλαξες καθόλου, αγάπη μου. Είσαι ακριβώς όπως την ημέρα που σε γνώρισα. Ένα μεγάλο μωρό. Μάλιστα. Και θα γεράσω νέος. Από αυτή η ατάκα, αγάπη μου, πρέπει να γραφτείς το ρεκόρ Γκίνες. Ρεκόρ Γκίνες, αμάνα μου, μάρο μου, και βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου. Σταυρό, έκανε τέλεια ρεσίνη, α. Πού θέλεις να ξέρω εγώ να μου είναι η σάουνα, ενώ νόμιζα πως με είπες σαούνα. Α, δεν ήξερε, ρωτάξει, όχι να κάνεις καυκά την νύχτη σου. Κι είναι γιατί μου είπαν ότι η σάουνα λουτρώ με ατμούς. Το ήθελε να μου κάνει την καμπόση. Πού να ξέρει ρε ότι τέλειωσες την προεντάξη του γυμνασίου. Ενώ εσύ τέλειωσες το σχολείο να πούμε. Εγώ έπιασα την τρίτη τάξη του γυμνασίου και μάλιστα τις δύο τελευταίες τάξεις έκανα τις που δυο φορές. Άρα είμαι παραπάνω μορφωμένος πουλός. Στραβάρα με στα μάτια σου. Άντε προχώρα να βρούμε το γυμναστήριο. Θέλω να ξεθυμάνω, θα κάνω ποδήλατο. Ποδήλατο, κατήσει του ποδήλατο να πάει κανένα. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, η πιο γκλάμουρ εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης με την αστεράτη Πενιτάκου και πάλι πρωτοτυπή. Όπως βλέπετε, το κερνάο καφέ βρίσκεται ζωντανά στο μαζωτό. Πίσω μου είναι το πανέμορφο ξενοδοχείο. Μίλτο, σε παρακαλώ να πάρεις πλάνα για να απολαύσουν οι τηλεθεατές το ξενοδοχείο. Άντε ρε μάνα μου, τι λιούν για μας τις καμήλες. Α, πάμπι, είμαστε στον αέρα. Με του κόσμου δεν να ρίξουμε τις καμήλες, είστε τεράτσι. Όπως βλέπετε, ο αραβωνιαστικός μου ο Πάμπης ανυπομονεί να δει τις γκαμήλες, τα φιλιά μου στις γκαμήλες. Σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμπη, πρόσεξε! Δεν θέλω να επεμβαίνεις την ώρα που επιτελώ έργο. Άτε ρε μάνα μου, τέλειωνε και από την ώρα που έμαθα ότι έχει γκαμήλες, όμως δώσε πέλα να άτε πάμε. Όπου χτινάκι ο Πάμπης πρώτος! Ρε Εβελίνα, δεν τα που γυρεύει τούτος ο κατάπελος πάλι μέσα στο σπίτι. Μα πού θέλετε να ξέρω. Ρε Δήμητρε, πρόσεξε πολλά καλά. Αν ήρθες για να κάνεις φασαρία, θα τηλεφωνήσω της αστυνομίας. Εσύ λέ. Διοικητή. Γιατί θα ήθελε ο Καραμανόλης. Δώσω αυτά. Όχι μάνα μου, επέλανε τέλειο ο Καραμανόλης. Αλλά όπως επέρασες σε γιατσουρούα και στέλνεις ο αγριόχορτα. Επειδή είναι τσιγκούνης. Τώρα να έρθιζε να τον κανονίσω. Μα ποιος ενόμισε καλέ μου ότι είναι να σε προσβάλλει έτσι σχέδιο. Τώρα τραγουδήσει. Μπετί μαγρούπι, γινά το παιδιούπι, γινά ο αδιτούι, γινά ο βιτούι, Ρε Δήμητρε, σταμάτα, γε μου, και ξεσήκωσες στη γειτονιά. Μην του μιλάτε έτσι, κυρία, τότε είναι κρίμα. Ρε, άνεμο στη βράκα σου και αέρα στα πανιά σου. Πήγαινε γε μου στο φυλάκιο να βγάλει σκοπιά. Okay, no problem. Ρε, άκουσες τι είπα. Ή να τηλεφωνήσω στον Κούλι τον Παυρό Νικόλα να έρθει να σε συνάξει. Okay, no problem. Bye bye. Ωραία, Γιώργο, δέχομαι το γεγονός ότι ο Πάμπος μπορεί να είναι καλό παιδί. Όχι μπορεί, είμαι σίγουρος. Πώς μπορεί να είσαι τόσο σίγουρος, ένα χρόνο ρε σου που τον ξέρεις. Είναι ψυχολογό τον άλλο. Ξέρω τα συγκόφικα πλάσματα, είναι άλλο. Εντάξει, Γιώργο μου, δέχομαι το γεγονός ότι είναι καλό παιδί, όμως οι τρόποι του και η συμπεριφορά του δεν πάβουν από το να είναι χωριάτικη. Και οι χωριάτες έχουν δικαίωμα στη ζωή, Μαρό. Δεν λέω το αντίθετο, αλλά. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ είμαι περήφανος που γεννήθηκα σε χωριό και θέλω να μου πεις με πάσα ειλικρίνεια. Εάν είναι κακοπέρασες μαζί μου. Καθόλου, Γιώργο μου. Αντίθετα, μάλιστα, είμαι πολλά ευτυχισμένη μαζί σου. Μπράβο. Διότι μπορεί να παντρεύκεις σου κάποιον πολλά πιο μορφωμένο που μέναν και να μην ήσουν τόσο ευτυχισμένη. Συμφωνώ απόλυτα. Σημασία έχει να αγαπάς και να αγαπιέσαι, Μάρο. Μάνα μου, Γιώργο μου, μιλάς σαν να είσαι φιλόσοφος, με εκπλήσεις. Σε εκπλήσω
Να σε εκπλήσω είναι το ζητούμενο μου από το πριν που θα ξυπνήσω μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ. Διότι η φιλοσοφία της ζωής μου είναι να τα δίνω όλα στη ζωή. Εδώ και σε λίγα πάνω στα χρέη μας, Γιώργο. Οι ωραίοι που έχουν χρέη μαρό, τα πληρώνουν με φιλιά. Α, αύριο μου να πάει στην τράπεζα, με μπαρείς δώσει. Φύλα την ταμεία. Ηρακλή, μην σφίγγεσαι. Μπορεί να πάθεις τίποτε. Εγώ ρε. Εγώ είμαι συνηθισμένος. Ξέρεις πόσο σκουπίδω τενεκές. Σιγωνώ κάθε μέρα. Εγώ είμαι η πελή που προσέχω να μην πάθεις καμιά μπούζα. Πρόσεχε, είσαι αμάθητη και εμένα ξαπόλα. Ηρακλή, έγινες πολλά θυμωθιάρης. Που την ώρα που ήρθαμε στο ξενοδοχείο, μόλις σου πω μια κουβέντα να αρπάσεσαι. Ναι, γιατί που την ώρα που πατήσαμε το βόη μας μέσα δά, είσαι έτοιμη για καυκά γι' αυτό. Το λοιπόν, αν μπει άλλο μια κουβέντα, θα σηκωθώ να φύγω. Κάτσε που κάθεσαι, γιατί να μιλήσουμε με τους συμπεθέρους. Η Σταυρού δεν ανέχεται να τη διατάσσουν. Θα φύγω. Υπάρχει ελάλησσα. Έξω από το σπίτι, κουμάντων κάνει ο Ηράκλης. Κάτσε που κάθεσαι, κάνε το που ελαιτή σου. Και πρόσεχε. Πρόσεχε να με σκοτωθείς. Με βούρας. Αγαπητοί τηλεθεατές, όχι σκομαι στην έρημο, αλλά ούτε και στην Αίγυπτο. Βρίσκομαι στη φάρμα με τις γαμήλες. Κοντά μου είναι ο Πάμπης μου, ο οποίος λατρεύει τα ζώα, και ο κύριος Ξενίος. Θα μας μιλήσει για τις ωραιότατες και φινετσάτες γαμήλες. Πέστε μας, από πού φέρατε τις γαμήλες? Τις έχω φέρει από εδώ, μια χώρα, το Ισραήλ. Το έχετε ακουστό, έτσι? Βεβαίως, αλίμονο. Και πόσες γαμήλες έχετε στη φάρμα? Τώρα έχω 50, έχουμε ξεκινήσει με 25 γαμήλες. Κάθε χρόνο γεννάμε 4-5 γαμηλάκια και έχουμε φτάσει έναν αριθμό των 50, ο οποίος είναι εισάξιος για μια κοπέλα σαν εσάς. Σας ευχαριστώ παρακαλώ. 50 γαμήλες. Πάρε, λέω κάτι δίζνα. Τι εύχομαι να πω. Να ρωτήσω κι κάτι. Ο λόγος εσένα. Να μπούτε στα ιζετές γαμήλες. Σιγκοντάκι. Τι? Αστιεύκοσες. Κοίταξε, οι καμήλες τρώνε οτιδήποτε εκτός από κρέας, εντάξει. Δηλαδή θα φάνε τη σιταροπούλα, σανό, τριφύλι, οτιδήποτε, τις βιταμίνες τους. Αλλά δεν τρώει κρέας. Αυτό δεν είναι επικίνδυνες, μη φοβάστε. Έχω άλλη μια απορία. Γιατί οι δικές σου οι καμήλες έχουν μια καμπούρα? Είναι θυκιο που έχουν οι καμήλες, οι άλλοι που μπορούν. Κοίταξε, οι διπλοκάμπουρες. Διπλοκάμπουλες. Όχι διπλοκάμπινες. Διπλοκάμπουρες. Α, κάμπουρες. Διπλοκάμπουρες ζουν στην Ασία. Δεν ζουν στην Κύπρο. Είναι ονομαζόμενες βακτηριανές. Εντάξει. Στην Κύπρο ζουν μόνο οι δρομάδες. Δρόνου δηλαδή. Δρομάδες. Για το δρόμο. Α, δρόμο. Από το δρόμο, γιατί είναι του δρόμου. Περπατούν, τρέχουν. Για να καταλάβεις, αναπτύσσει ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Οι δρομάδες. Άντε ρε. Να σου πω. Γιατί καμήλα στο 500. Και τα έχει ζαλίσει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε για τη μίνι συνέντευξη. Πάσα για διαφημίσεις. Και σε λίγο θα δείτε την Μπένι Τάκου να ανεβαίνει σε γκαμήλα. Μην το χάσετε, γιατί εσείς θα χάσετε. Μαρό του Τάκου και Μαριάθη μου, θέλεις να σε πάρω στο γεπεδάκι του τέννις να παίξω με τις ρακετίτσες και τις μπαλίτσες, αγάπη μου? Σιγά να με πάρεις να παίξω σε μπάσκετμπολ, Γιώργο. Ξεχνάς ότι είμαι έγκυος. Ξεχάνω. Ξεχάνω, μα γιατί καλύτερο τίποτα άλλο που τον τότε ακούει λίγο. Γιώργο μου, γιατί λάλεις πελάρες? Πελάρες λαλό για να σε κάνω να γελάς. Γιατί άμα γελάς γίνεις και σε σεξι και ποιος θα αντέξει. Άντε Γιώργο μου, νομίζω να πάμε στην καφετέρια να πιούμε κανέναν καφέ, γιατί άρκεψε θες πελαρούδες. Πάμε να αγάπη μου, αλλά και να σε πειράξει που να δεις τα μου τρέσει συμπεθαρά σένα. Η Μάρο Τάκου δεν φοβάται κανέναν. Θα τους αντιμετωπίσω όλους και θα τους βάλω στη θέση τους. Γαλατοπούρεκο μου. Πρόσεξε μόνο, γιατί δεν θέλω καυκά, είπε στο ξενοδοχείο. Φίλος μου πουλάω διευθύνσεις του ξενοδοχείου, Μάρο. Μην ανησυχείς αγάπη μου, η συζήτηση θα κυμανθεί σε πολιτισμένα επίπεδα. Μπράβο αγάπη μου, πάμε να αγάπη μου, και ο Θεός βοηθός. Είπες τίποτα? Όχι αγάπη μου. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας. Για δικό μου κέφι τα φραγκάλια σκορ. Δεν το πιστεύω, έκαμα το σαλόνι μπουζούκια. Κορμί θέλω να τη φορώ να χορέψεις και εσύ. Το λοιπόν σταμάτα αμέσως. Γιατί ξεσηκώνεις τα μωρά με τις τραγουδιά? Αρέσκουν μας κυρία Τότα. Σωτηράκι μου αγάπη μου, στην ηλικία που είσαστε μάνα μου, πρέπει να ακούτε τραγούδια πιο ποιοτικά. Σαν τι γυαλιά? Όπως το... Α, σταμάλα... Σταμάτα, σταμάτα κυρία Τότα, δεν μπορώ να το ρω.
Σωτηράκης. Πες μας κάτι πιο μοντέρνο, γιαγιά. Ένα λεπτό, ναι. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά. Σταμάτα και να μην νευριάσω. Του τον τραγουδάστο για το φίλο σου το φέτονα. Καλή αδειάνε. Να είναι η γαυκάς. Πάμε σπίτι μου. Εζήλεψες, Καζανόβα μου. Απόψε να γεννή Καυκάς θα τραβηχτούν οι πάνες. Σιγά τα αίμα. Άντε, κάνει γυμναστήκια και πιάστηκα. Αφού είπα σου να κάνεις με ρεούλα να μην κουράζεσαι. Να σου κάνω λίγο μασάζ. Και πού έμαθες εσύ να κάνεις μασάζ. Εγώ είμαι αυτοδίδακτης. Άντε, έλα δούμε πως είναι ελαφρύνον το χέρι σου. Τις νύχτες που σε πασπατεύκω, που σε χαδεύκω θα να πω. Ένοιξες σαν ελαφρύνον το χέρι μου. Ηράκλη, αντροπή, μπορεί να μας ακούσει κανένας. Κρίμα που είναι φέρα το μαγιό μου, βουτήσω με στην πισίνα. Δεν ξέρω ότι είσαι χειμερινή κολυμπήτρια. Σε τελειά χάπαρος. Εθερμενόμενη η πισίνα του ξενοδοχείου. Εθερμενόμενη. Έλα μου. Τελικά τον το ξενοδοχείο έχει ό,τι ζητήσει η ψυχή του ανθρώπου. Έχει ούλα τα ροκφόρ. Αου, σιγά και μου έφκαλες τα ζηνίσια μου. Sorry, love. Δεν μπορώ να ελέγξω τη δύναμή μου. Σιγά κουταλιανέ μου εσύ. Βάζεις πολύ στο χαμά. Δεν φοβάσαι ρε, μα να μου κράτη είναι καλά. Να φύγουν πάνω τώρα, άντε κορί. Σταμάτα, Μπάμπη, να την εξαγριώσεις. Έλα, μείνουμε εδώ, μείνουμε εδώ. Μείνουμε εδώ, άνθρωπος, ρε παιδί μου. Μάρο, είδε το μάτι σου τίποτε του συμπεθέρου. Πού να του δω, αγάπη μου, είμαι τίποτε βιονική γυναίκα να θωρώ μέσα από του τοίχου. Πού έχαθήκα, ρε παιδί. Μπορεί να πια στο γήπεδο τοξοβολία. Μπορώ να φανταστώ εσύ να ρίχνει βέλη. Γιατί σπόντε δεν ρίχνει καλά. Ξέρω, μπορεί να πια στο θέατρο του ξενοδοχείου. Δηλαδή να παίζουν κουκλοθέατρο. Τι να σου πω, Γιώργο μου. Πρώτη φορά να βρεθήκα σε έτσι πολύ κλέστα το ξενοδοχείο. Μπορεί ακόμα να γυρεύουν να βρουν τα δωμάτια του. Μαρουλάρης, ναι, χαθήκα. Είμαι σίγουρη. Έτσι λίγο πράγμα που τη μάντρα των χιλιάδων αστέρων να βρεθεί σε πεντάστερο πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Πάντως, εύρω. Κοίταξε στις κοινόχρηστες τουαλέτες, γιατί νομίζω δεν θα πήραν είδηση ότι το κάθε δωμάτιο είναι η δική του τουαλέτα. Άλλο ένα κερνάο καφέ έφτασε στο τέλος του. Τα φιλιά μου στο λατρεμένο μου κοινό. Σας αγαπώ. Πάμπι, κατεβάσμε και φοβούμε. Φάσε ρε μάνα μου, κρατώσε οι καμήλες εν ήλια ράχτια. Πάμπι, να πέσω κάτω. Φάσε ρε μάνα μου, τώρα που είναι το αθρό αστρέγα μια σκάλα. Όχι, θέλω σκάλα. Πέτεις να κάτσει και να κατεβώ μόνη μου. Πέτεις εσύ, να είσαι μπροστά. Εμένα δεν με ακούει. Μα πρέπει να σταματήσει για να κάτσει. Κόρη, στοπ. Καμήλ. Sit down. Χαίδεψε λίγο τα αυτούκια, είσαι σταματήσει για να γκαλάρουμε λίγο. Εν φτάνω. Στοπ, κόρη! Άμα να το γαουρί μου το μαύρι να έχει τραβάς του τα χαλινάρκα και μονάτα. Στοπ, κόρη! Σιτ! Κάθετε! Έχελε την μάνα σου αμεσικά τσιμιά που αρκάνε να γονατίσει και λυστεί χαμέ, όχι! Μαμά! Μας τι εύκοσε, ρε μάνα, μας τι εύκοσε! Κάτσε, κόρη! Ήτο, χάλιο, 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 χάλιο! Τέλος τώρα λούν τη γλώσσα του, Ρωμανά. Δεν είναι άδικο. Δεν είναι κρίμα αυτά τα χεράκια να απλώνουν ρούχα. Τι ήθελες, κύριε Καραμανόλη, να απλώνονται μόνα τους. Όχι, ξανθέ μου, άγγελε, αλλά φέρε ρούχο. Αν ήσουν γυναίκα μου, τώρα θα τα άπλωνε η υπηρέτριά μας. Με τα μυαλά που κοβαλάτε, ποτέ δεν τα γίνω γυναίκα σας. Με πλήγωσες βαθιά με τα λόγια σου. Μάτωσες την καρδιά μου. Στα λόγια δεν σας πιάνει κανείς. Μα γιατί μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο.
Πού οφείλεται αυτή η αρνητική συμπεριφορά, βρε αδερφέ? Θέλω να ξέρω ποια είναι η αιτία που υποφέρεις. Εσείς είστε η αιτία που υποφέρω. Εγώ, λευκό μου περιστεράκι. Μα γιατί, τι σου έκανα? Δεν ξέρετε. Όχι, το ορκίζομαι στους φαντάρους μου. Γιατί μου έστειλες το αγριόχορτο, με πέρασες η αγγελάδα? Εγώ σου έστειλα αγριόχορτα. Ναι, μην παίζετε πελό. Δεν παίζω το πελό. Με αυτά που μου λες, κοντεύω να τρελαθώ. Δώσε, σε παρακαλώ. Ήρακλη, χαθήκαμε. Με φάσε ρε, τούτο δεν πρέπει να είναι το δωμάτιο μας, έτσι χρώμανε είναι η πόρτα. Για σκόπα να δούμε. Σταυρό να νι. Παναγία μου, χατά μου πάθαμε, εσύ φταίεις. Δεν που φταίω ρε, αφού λες οι πόρτες αμέσως ήταν το δύο πράγμα. Φέρ την κάρτα δά. Ήρακλη, είμαστε σε λάθος όροφο. Λάθος όροφο. Είναι που δεν να κάνω να μυρίζουμε τα νύσια μου. Δεν θα σε ξαναβγάλω έξω από όσο μας. Όπου σε φέρνω καμιά μέρα ζήλη. Ελλάδα. Σταμάτα να μου παίζεις θέατρο. Και με που κάνεις εμένα τον κακοφανισμένο να με νευριάσω. Γιατί δεν μιλάς. Κάτσε κάτω, πού είναι να πας. Εδώ πάω στη γειτονίσσα. Μα την αισθητικό τη Χριστίνα, να το βγάλεις που δεν σου. Να κάνω θεραπεία προσώπου και αποτρίχωση. Ένα σου πω εγώ είναι μπορεί να σου κάνει, αλλά έσαι χάρη μου δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου. Η Χριστίνα είναι πολλά καλή κοπέλα. Τα καλά της τα καλά, δυο που διαρσενικό βουρά το μπομπίσω. Εμένα με βούρισε να ποτέ της μπομπίσω. Του τα όλα λαλίστε επειδή τη ζηλεύκεις. Εγώ ζηλεύκω. Τι δεν μπορεί να τη ζηλέψω, γέ μου. Την ομορφιά τη, όξα την κορμοστασιά τη. Επειδή είναι αισθητικό, σου ατίζεται που πάνω σκάτω. Ενώ εσύ είσαι κούκλα να πούμε, να. Εγώ, κύριε μου, έχω φυσική ομορφιά. Και αν θέλει να μάθει, μία εξιντάρα ίσον με δύο τριαντάρες. Σε λίγο να μα πει ότι μία ενενιντάρα ίσον με τρεις τριαντάρες. Συγκινημένος, α. Μωρό μου, είναι φυσικό, αφού έχεις απέναντι σου μία στάρ. Όχι, μπουν η Καμίλα και νιώθω έτσι. Είσαι γαϊδούρη. Α, με συναφέρνεις Γιώργο, γιατί ζηλεύκουν τούτες, α. Λοιπόν, πρόσεξε για να με νευριάσω εγώ. Άντε ρε μάνα μου τώρα, ζηλεύκεις παχτινά. Το θέμα είναι ότι όποτε αντικρίσεις ζώα, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τα μάτια σου πετάς στους πίθες. Αφού αγαπώ τα χτινά ρε μάνα μου. Άντε, απόλαυσε τα μωρό μου! Δεν πρόκειται να σου κάνω σκηνές ζηλωτυπίες τώρα που είμαστε αραβωνιασμένοι. Ε, καλό. Έδισες το γάρο σου τώρα, είσαι ανένιας, ναι. Αν ναι, κατάλαβα καλά, ο γάρος μου είσαι εσύ. Πάμπι. Εσύ με φέρε για όνομα του! Δεν το καμείς! Που εξαφανιστήκετε. Μ' άρεσε συμπέθερε, έχασα το πούσελα μου εδώ μέσα. Εγώ δεν είμαι για μου για τη συμμεγαλία. Γιατί συμπέθερε μετά από γύρω. Το πιάμε γυμναστική με τη Σταυρού και στο στραφή μας έχασα το δωμάτιο. Είσαι δύο διδακώστε. Και τώρα εξαφανίστηκε συμπέθερα. Που εξαφανίζεται για μου τούτη. Η φωνή της είναι σήμαν κατά τεθέν. Άντε πείτε, πιάσεις η καρτινά, ζητά κανένα κουβεντιάσουμε. Ναι, πάμε να τη φωνάξω. Πανιαρίζεται τώρα. Όχι να τη συμβαίνει με τις σαπουνιές. Μέχρι να την τζελωσάς είναι τα καμπιά. Σου ορκίζομαι ότι δεν ευθύνομαι εγώ για τα αγριόχορτα. Κάποιο λάθος θα έγινε. Μου τα έφεραν προσωπικά μαζί με μια κάρτα. Για λέγε, γιατί κάτι έχω αρχίσει να ψηλιάζομαι με το πονηρό μου το μυαλό. Η κάρτα έλεγε στην πιο εθέρια ύπαρξη που με την ομορφιά της αναστατώνει όλο το πλανήτη. Αυτά είναι δικά μου λόγια. Το ξέρω, μόνο εσείς λέτε τέτοιες βλακίες. Μην με προσβάλλεις τώρα. Για λέγε παρακάτω, σε παρακαλώ. Τι άλλο έγραφε η κάρτα? Για πάντα δικός σας, Αλέξανδρος Καραμανόλης. Θα το σκοτώσω! Τα καθάρματα,
τόλμησαν να παίξουν με τα αισθήματά μου. Ποιοι είναι κατάρματα? Γλυκέ μου τύρανε. Γλυκέ μου τύρανε. Μα δεν κατάλαβες λοιπόν ότι είσαι τόσο αθώα, γι' αυτό με ανάβεις. Δεν κατάλαβες ότι οι φαντάροι μου σου έκαναν φάρσα για να γελάσουν μαζί σου? Λέτε αλήθεια? Τι το, ας πω ψέματα? Θα μπορούσα ποτέ να στείλω αγριόχορτα στον έρωτα της ζωής μου? Ποτέ δεν θα μπορούσα να ψώνω. Ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά. Ποτέ κι ας μοιράζομαι. Τι μωρό μου, τι μου, μια πολλά καλή ιδέα. Για να ακούσω. Πως να παντρευτούμε, να πάμε στην εκκλησία με τις Καμήλες. Α, αν πάμε με τις Καμήλες θα έχει πρόβλημα, θα συναχωρηθεί αφάνταστο ο γαϊδαρακός ο Μαυρής. Σύζυγε ωραία, το σκεφτήκα ρε. Να μου κατεβάσει μούτρα ο Μαυρής. Δηλαδή τώρα να πούμε εσύ σε δίλημα. Όχι, αποφάσισα το. Λοιπόν, θα πάμε στην εκκλησία με τον Γάρο και θα έρχονται πίσω μαζί τσουρούες με καμπανελούθια και δεν κάνουμε το κανένα, δεν έχει πλάκα. Ε, κορί. Μωρό μου, δώσε μου ένα χαστούκι για να με φυρτώ. Είσαι πολλά μεγάλο γαϊδούρι, αγάπη μου. Εννοούσα μεταφορικά. Αχ, επώνυσα. Sorry, ρε μάνα μου, εγώ κάνω μάνα Γιάννη. Σε καλύτερα τώρα. Δώσ' μου πολλά φίλια, αμέτρητα τρέλα. Κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μη τζιγούμε βέσαι, πάντα να σκέφτεσαι. Μάρα μου, εντόπισα τους συμπεθέρους σου. Με μου πεις ότι τους ήφερες με τα χωράφια να συναούν αγρέλια. Όχι, μάρα μου, εγχαθήκαν τα πλάσματα. Ήταν επόμενο. Ελπίζω να μην αναστατώσαν το ξενοδοχείο νουλό. Εντάξει, ρε μάρα, να μάθει τα πλάσματα. Και ούτε πρόκειται να μάθουν ποτέ τους, αγάπη μου. Αυτή είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Τώρα από να έρθουν να συζητήσουμε, θέλω να σε επικείς. Γιώργο, η Μάρο έμαθε να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Μπράβο τη Μάρο. Mm. Ήταν τώρα που είπε σίκα, επεθύμησα βαστό σίκα, ρε Μάρο. Αμα Γιώργο, τσι εγώ επεθύμησα, τα. Εσύ να τα βγάλει που τον νου σου. Να με ευχαριστώ, μωρό, με κανένα σίγουρο μπα στη βούκα. Κανεί τον ημούτη του γυρού του. Μόνο πω το παπουτσόσικο. Ένα παράδειγμα με τρέ. Επήραμε τα φκέρα της Εβελίνας. Ναι. Τραβήσες τους κιόλας. Ναι. Την τέτραω δεν της είπες. Ε, αγκουείς. Ναι. Τι μαγρό, ένα νορμπέ μαγρό. Σταμάτα να κάνεις, ρε. Έλα σου πω, άρεσε το τραγούδι της Εβελίνας. Ναι, άρεσε μου πολλά. Απαναγιά, μα το μάθει ο Καραμανόλης, θα μας σκοτώσει. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Ανδρέα. Πετί μαγρό, γυρνώ το μαγρό, γερά μαζί το Δημητρέ, κάτσε για να μέσα σε μοντάρω, α! Πάτε στα δούα νουμπάνου και καρτερούν μαζί συμπεθέρους. Αξία πλάσματα μας καρτερούν. Υποτίθεται φέρες με στο ξενοδοχείο να δω το χαμπάκι μου. Γιατί εν τον είδες? Όχι εν τον είδα. Είναι η φήμα στραβάτων που τη μουταρκά. Μουταρκά, γιατί εν τίποτε κτηνό ρε ο γιος μου αρέ. Τώρα που είπες κτηνών, άτια πίσω η Ανδρουλούα θυμήθηκε να ταΐσει τα τσούρα και το γαούρι. Και τα κουνέλια. Σήμερα γεννάει η ασπρούα η κουνελούα μου. Μα πάλε. Η κουνελούα ρε, άλλη δουλειά κάνει που τον αγεννάει, ναι. Μωρό μου, θα πάμε στην εκκλησία με ένα μάξι. Μωρό μου, είναι πολύ νωρίς να σκεφτόμαστε το γάμο από τώρα. Όχι και νωρίς. Τώρα για να αρμαστείς σε 2 χρόνια προετοιμασία. Μένεις υπερβολικός, μωρό μου, εντάξει. Το ξέρω ότι ο γάμος μας θα είναι το γεγονός του αιώνα, αλλά δεν χρειάζεται 2 χρόνια προετοιμασία. Ρε μάνα μου, ζεις σε άλλη χώρα. Για να κλείσουμε εκκλησία και κέντρο που να έρθει ο κόσμος να χαιρετήσει. Θέλουμε 2 χρόνια πριν. Ναι, αλλά σε 2 χρόνια μπορεί να έχουμε χωρίσει. Κάει γλώσσα σου που να χωρίσουν. Μωρό μου, αστιεύκωσε. Μην τρομάζεις. Εμείς οι δύο δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Α, τώρα συντυχάνεις όμως. Διότι αν χωρίσουμε, θα πάω στην Αίγυπτο με τις Καμήλες και τους Ζουλού. Ζουλού, Βεδουίνους. Πω τζιν. Θα σου πω, φύλαξε λιάντερα τσάια μας, θέλει. Γι' αυτό που σ' αγάπη. Γίνανε ένα ρε μάνα μου και με Καμήλα. Νικόλα, ούτε που
να το διανοηθείς ότι θα πάεις στη γειτόνισσα? Μα ποια γειτόνισσα? Μόινα μου κάμνεις εμένα τον αχάπαρο, γιατί αρπάσωσε και πετάσωσε μες στην πισίνα. Χαιρετώ το πιο ερωτικό ζευγαράκι της γειτονιάς. Καυγαράκι, καυγαράκι. Ευτυχώς που σε ήβρες, διότι έχω σου πολλά μαζεμένα. Τι κάνεις, Λεωνίδα? Συμπαθέστατο κεροντάκι, το όνομά μου είναι Αλέξανδρος. Εμάς ενδιαφέρει το όνομά σου. Μα πέ μου, δεν έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου. Τι είναι τούτα καλέ μου τα μασκαρελίκια που κάνεις κόσκο και μου άνθρωπος? Μα τι έκανα, λατρεμένη μου κορασίδα. Άφησε τα καλοπιάσματα, γιατί σε μένα δεν παίρνουν. Γιατί έστειλες αγριόχορτα στην Ευελίνα? Αυτό ήταν ένα πολύ κακόγουστο αστείο για το οποίο ευθύνονται οι οπλίτες μου. Να τους βάλεις θερπία. Αυτό πάω να κάνω. Στο καλό, Μεγαλέξανδρε. Να σέρνει. Διακρίνω μια νευρικότητα στα πρόσωπά σας, ή μου φαίνεται? Ναι, καθούμε πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Τι έγινε, Συμπεθέρα, τι έγινε? Δεν ξέρουμε, Συμπεθέρα, αν η Αντρουγλού ετάζει τα χτινά. Γιατί δεν πιάνετε ένα τηλέφωνο να δείτε? Εγκαλά που λαλεί, Συμπεθέρα Ηράκλη, τώρα την πιάω τηλέφωνο. Πέτει να ποτίσει τα χτινά, γιατί είναι ακόρτιζά σου. Περίμενε. Εν το σηκώνει. Εν το σηκώνει. Μάνα μου. Να δούμε που χορκοερίζει. Νομίζω εξαντλήσαμε το θέμα με τα χτινά. Να περάσουμε στους ανθρώπους. Καρτέρα, Συμπέθερε. Ηρακλή, τώρα που να πάμε πίσω στο χορκό, θα την κάνω άχρηστη μου το ξύλο. Ο Κουμφού ξαναχτυπά. Τώρα που έκαμε σε γενταστική, Συμπέθερα, σφίξαν οι ποντιζοί σου. Όχι, η Σταυρού εμπάντα σφιχτή που το σφουγγάρισμα. Έλα, γύσε πας το χέρι μου να δεις. Μα τώρα, ρε. Συγγνώμη, ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε σοβαρά ή για να βλέπουμε Muppet Show? Μπλακή ο άρφος Μασούλης που είναι? Με φάσε, με άδεια. Άντρεα, τι είναι να γίνει με εμάς? Τι εννοείς τι είναι να γίνει με εμάς? Θέλεις να έρθω να σε ζητήσω? Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε με όπου θες εσύ. Ρε παιδιά! Μπράβο, μπράβο, ρε, μπράβο. Να στέκεστε πολύ ώρα πάνω μας από τους φλάμπορους. Δημέτρο, όχι φλάμπορο. Μπλακί, τι εννοείς να έρθεις να με ζητήσεις? Ενώ να έρθω να δώσουμε να χαρτωθούμε. Βιάζεσαι πολλά. Να τελειώσω τη σχολή και μετά βλέπουμε. Εντάξει, ό,τι πεις. Εγώ να περιμένω. Θα περιμένω, θα περιμένω. Χρόνια θα δίνω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όποιος θα πάει στο στρατό. Αχ, Πάμπη μου, κρίμα που δεν ήρθαν οι γονείς μας να απολαύσουν αυτό το θέαμα. Καλύτερα από έρθας. Δεν αλλάζουν τις καμήλες με τις φωνές. Υπονοείς ότι θα τσακώνουνται? Α, ρε μάνα μου. Ο παπάς σου είπε ότι μαζευτήκα στο ξενοδοχείο για να ακούν τον μάνα μας να είναι πιο ευγενικές και πιο προσεκτικές προς εμάς. Α, μυρίζομαι άσχημους καυγάδες. Θα μαζευτεί όλο το χωριό στο ξενοδοχείο. Πού είσαι να ακούσεις και το άλλο θέμα που να συζητήσω? Θα είναι για το πάρτι των αραβόνων μας. Ω, Πάμπη, αυτό μας αφορά και εμάς. Θέλω να πάμε να πούμε τη γνώμη μας. Ναι, σιγά που να ακούσουν οι μανάδες μας την άποψη. Πάμπη, πάμε, διότι μια στάρ δεν ανέχεται να συζητούν θέματα που την αφορούν πίσω από την πλάτη της. Εντάξει, πάμε, διότι βρέξας κατεβάσει. Δεν θα βρέξει, μωρό μου, μην ανησυχείς. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Νομίζω ήρθε η ώρα να συζητήσουμε, αλλά σε τόρους χαμηλούς και πολιτισμένους. Ναι, Γιώργο, προχώρα στο θέμα και άφησε συστάσεις. Έχει δίκιο, είναι η Συμπεθέρα. Δεν είμαστε τίποτε μωρούθια. Ναι, λοιπόν, απαγορεύονται καταρχάς τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Διότι όποιος χτυπήσει τον άλλον κάτω από τη μέση θα τον αποβάλει από την αίθουσα, έγινε κατανοητός. Συμπέθερε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Ναι, τα συστήματα μας εμαράναν. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Η συμπεριφορά της Συμπεθεράς απέναντι στην Πέννη και η συμπεριφορά της Μάρος απέναντι στον Μπάμπο. Όχι, Γιώργο μου, αυτά δεν το ανέχομαι. Εγώ είμαι κυρία και η συμπεριφορά μου απέναντι στον Μπάμπο είναι άψογη. Κι εγώ είμαι κυρία. Τι Πέννη έχω τη σαν την κόρη μου. Μη βρέξει και μη στάξει. Όχι, μόνο μας πελάνουν τούτες. Θέλω να είσαστε ειλικρινείς και να παραδεχτείτε ότι ορισμένες φορές παραφέρεστε. Δηλαδή, μιλάτε τους άσχημα, ρε Μαρό. Γιώργο, έλεος, είσαι παρόν το πρωί μου, του ετοιμάζω το πρόγευμα του, του πλένω τα ρούχα του, τα σιδερώνω, του μιλώ με τον καλύτερο μου τρόπο.
Μα κι εγώ συμπεθερά. Όποτε έρθει η πένη μου στους αρκάτες για επίσκεψη, γίνουμε χαλή να με πατήσει. Ως και γλυκόν το απιθκίου που της αρέσει και η έκαμα της. Έκαμε. Συμπεθερέ, δεν ευκαλούμε άκρη. Εγώ θα ζητήσω, συμπεθερέ, ένα διάλειμμα 5 λεπτό, διότι με τούτα που ακούω, δηλαδή να πιούμε κανέναν ουίσκι, διότι να πάω στο ψυχιατρίο. Εγώ έλα άλλου σότητα, φάρσα, αλλά εσύ δεν ήθελες να με πιστέψεις. Εσείς τον κατηγορούσατε. Εγώ, μα όχι να λαλούμε ό,τι θέλουμε. Εγώ έλα άλλον ότι ο άνθρωπος είναι ένας gentleman και αποκλείεται που να σου έστελε ένα αγριόχωστα. Εμένα αρέσκουν μου οι μολόσες. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τώρα τα πάει στο φυλάκιο και θα τους βάλει φυλακή. Καλά να τους κάνω. Θέλανε να μου κάνουν και φάσανε οι κατάπελοι. Είναι κρίμα. Κλίμα. Πολλά καλή ιδέα, Βελίνα, να πάω να κλαδέψω το κλίμα. Κάτσε κάτω, Κασανόβα. Πού ήβρες αμέσως αφορμή να πάει στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, γειτόνισσα, τη σωμάτια. Θα ζεις ελεύθερο πουλί κι όχι κοροϊδό στο κλου. Παιδιά, Καραμανόλης. Βουράτε να σωθούμε. Άνδρες! Δεν βρετε έξω! Τι είναι! Σε τι αφημίζω, τον τόπο στο χαμό... Γελάς! Άνδρες! Προσοχή! Τι κάνεις, νεαρά βοσκοπούλα? Είμαι καλά, εσείς? Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά! Τι σας έκαναν, κύριε διοικητά? Κάποιοι άξεστοι έστειλαν αγριόχορτα στην Ευελίνα για να με ενοχοποιήσουν. Εγώ τα πήρα. Τι? Εσύ τα πήρες. Δέχτε να είναι φυλακή. Για να μάθεις να παίζεις με τα αισθήματα και την καρδιά του διοικητή σου. Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Σκασμός ρε. Stop, στετ, τι πουνιά. Τόσια πουνιά που ζει. Να σου δώσω μια πουνιά να δεις εσύ. Stop, set, τι πουνιά. Θα με κλείσουν μέσα για κοινωνικό ρατσισμό. Λοιπόν, αφού δεν ευκάλαμε άκρη με το πρώτο θέμα, θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Εγώ και δεν ευκάλαμε άκρη, Γιώργο μου, με συγχωρείς. Εγώ και η συμπεθερά είμαστε παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις πεθερές. Συμφωνώ με την Τάκαινα και αυξάνω. Επαυξάνω, θέλω να πεις. Σκάσε, Ηράκλη, που να μου κάνεις εμέναν τον έξυπνο. Χαντακομένε. Κυρία Σταυρού, σας παρακαλώ, όχι τέτοια κοσμητικά επίθετα την ώρα της συνεδρίασης. Σας παρακαλώ, θα σας αποβάλω από την αίθουσα. Άντε, και εγώ μου προχώρα παρακάτω, διότι έρχεψες γλωτσά το μωρό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θέμα δεύτερο. Ημερομηνία του πάρτι που να κάνουμε για τους αραβώνες των παιδιών. Όχι, Γιώργο, ούτε που το συζητώ. Όχι, να το κουβεντιάσουμε. Μα οι αραβώνες έχουν καταργηθεί από την εκκλησία εδώ και καιρό. Δεν σχερούλο ο κόσμο κάνει πάρτι αραβώνο για να σωρώ ψήρια για να να κάνουν πίσω. Τι να γίνω εγώ ρεζίλη για να μαζέψω φακελούθια. Αγάτε για τα μωρά μα αγάπη μου. Για το καλό το μωρό μα αγάπη μου σε μια μέρα να πιάω 10.000 λίρε σε λίγο πράγμα ρε μαρό. Για να μην πω και 20.000 συμπέθερε. Θα καλέσω ούλο το χορκό. Όχι, τώρα θέλω εγώ ένα διάλειμμα 5 λεπτών. Γιατί? Να ηρεμήσω. Θέλω έναν ουίσκι σκέτο, χωρίς πάγο. Χωρίς πάγο. Να κάνεις το μωρό στραγότων. Καλά. Μια λεμονάδα on the rocks. Χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, δεν πάω. Μπαμπή, ακούεις τίποτε? Άκρα του τάφου σιωπή βασιλεύει. Άφησε τα μακάβρια βήματα γιατί άρχισα να ανησυχώ. Πάντως ρε μάνα μου, πολλά περίεργο να είναι η γονή μας μες στον το ξενοδοχείο και να έχει έτσι ησυχία. Λαλείς να τσακώθηκαν, να χτυπηθήκαν και να τους επηρεάσει το νοσοκομείο. Αγία μου ρε μάνα μου, είμαστε πολλά μακάβρια. Κούλα ρε, κάπου θα μην καταήραν έννοι. Αφού ερώτησα την κοπέλα στη ρεσεψιό και είπε μου ότι έχει ώρα να τους δει. Με μιλάς? Γιατί? Τα αριστερό φτύν του φτιακουρί εντόπισαν τις φωνές τους. Ποδά! Πάμε γρήγορα να τους προλάβουμε πριν να σκοτώθουν. Σιγά ρε μάνα μου. Μιλούν πολιτισμένα. Μα
Θέλεις να πεις τώρα ότι ακούεις κάτι? Να μην αλλοφκιά κουρία νόμισες. Ο παππούς μου, άκουε το αψιούρι του Μαντολίν που ρούπα 3 μίλια. Ιτιο κάτω, ιτιο κάτω, ιτιο κάτω. Άντε κύριε Δικητά, λυπηθείτε του. Εμένα, ποιος θα με λυπηθεί που κόντεψα να χάσω τον άγγελό μου? Μα ξέρεις και τον άγγελο που ήταν στην Ελδίκ? Ποιον άγγελο κορίτσι μου από την Ελδίκ, το λογαγό την Κατερίνη, δεν εννοώ αυτόν. Τον άγγελό μου εννοώ, τον έρωτά μου, την Ευελίνα. Α, έτσι είπε μου να καταλάβω. Μην ανησυχείτε, θα μιλήσω εγώ της Ευελίνας. Τι θα της πεις? Να της πω ότι είσαι πολλά εντάξει τύπος και να σε παντρευτεί. Ωραία. Ρε μαλλιά! Ακύρωνη φυλακή. Μπράβο, 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 μπράβο. Το χρωστάτε στην Ιερά Βοσκοπούλα. Και έτσι και καταφέρεις και την πείσεις, εγώ θα σου δώσω 10 ημέρη τιμητική άδεια. Μα έτσι είπε στρατιώτης. Ναι, καλά βρε παιδί μου, κάνε μια αίτηση να σε βάλουμε μόνιμα αξιωματικό εκεί. Τι να σου ιδέα, πάει με το χρωματοπράσινο. Όλα τα χρώματα σου πηγαίνουν εσένα. Και το κόκκινο και το κίτρινο και το μπλε και το πουά. Το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε φορούσες το κορμάκι σου καλέ. Φορούσες το κορμάκι σου καλέ. Το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε. Ναι, η χοροδία τρικάλων. Τρεις σκάλοι. Ένας, δύο, τρεις. Πρωί, πρωί. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι είμαι αντιδραστική και ότι φέρνω αντίρρηση στη σχέση του Πάμου και της Πέννης, θα σας πω ότι δέχομαι να κάνουμε ένα πάρτι ραβώνων υπό προϋποθέσεις. Αγάπη μου, να σε φιλήσω. Ε, καλό. Να ακούσουμε και τις προϋποθέσεις. Θα κάνουμε το πάρτι σε στενό οικογενειακό κύκλο και σε ένα χώρο ευπρεπή. Ναι, που λέει, δεν στάπε. Ωραία. Έτσι η Αραμέλα λέει συμπεθερά ότι είμαι πάντα το πνεύμα της αντιλογίας. Λοιπόν, αφού συμφωνήσαμε, μιλήσεις και δηλαδή μόνο το θέμα της ημερομηνίας. Mm-hmm. Γεια σας. Είσαστε καλά? Μια χαρά, αγάπη. Έχουμε ευχάριστα νέα. Να κάνουμε πάρτι αραβώνων. Μα πότε? Εν όρισαμε ημερομηνία να πούμε. Να πούμε 10 του Φλεβάρι, μου είναι η γιορτή μου, τα γιου χαραλά μου. Εντάξει, μωρό μου, ό,τι θέλεις εσύ. Αφού το συμφωνήσαμε, να το γιορτάσουμε. Δεσποινείς, σας παρακαλώ, φέρτε πύρες. Και κάτι τι να τη τσιλίσουμε, καμιά κούλα να κασιανιστεί, καν να χάσει. Έλεος! Και έναν έλεος για τις γενέκες. Και έναν τραούδι. Τραούδι? Οκ, no problem. Επέζα ρε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να βρει το τραούδι. Τι να κάνουμε τώρα? Έσπασε γούλα ρε! Έσπασε γούλα ρε! Είμαι σίγουρος πως δεν θα είναι καμία ευτυχισμένη. Εγώ πάλι είμαι σίγουρος ότι να πέρασει μια ζωή μίζερη μαζί του. Είσαι σίγουρος, αγάπη μου? Είμαι σίγουρος. Sorry, αλλά ξύπνησε ο άντρας μέσα μου. Γεια χαρανταν! Γεια χαρανταν! Γεια χαρανταν! Θωρείς να που κρατήδαμε ο δωρός? Ναι. Ως τραβώς, έτσι εντόρος ρε! Βέλε, άρεσε μου πολλά με τον τζακουζί, α! Που να πάμε ένα σώμα να βάλουμε και εμείς ένα. Να μην τυπέρα, Ραμέλε. Εβελέ. Τέσσα, τρία. Αστάς και δε ραγίζει. Σκασμός, ρε! Σε... Ευχαριστούμε για τη μίνι συνέντευξη. Πάσα για διαφημίσεις και σε λίγο το μπλακάζι. Εδώ είσαι ιδανικά, μίλα πίσω. Να στέκεστε πολύ ώρα που πάνω μας όπως τους φλάμπουρους. Τι μέτρο είναι φλάμπουρο. Όχι, μέτρο δεν είναι φλάμπουρος. Όχι φλάμπουρο. Δεν το πιστεύω. Τι είναι το πράγμα τώρα? Είναι πρόσκληση για αραβώνες ή για καρναβάλι? Μαρό, μου άρεσε μου εμένα. Τι σου άρεσε Γιώργο δηλαδή, α? Η τσοπαλέ της παίρνει και τον πάμπο μου μέσα στην καρδία, όξα οι αρλούμπες που γράφει γυρόγυρο. Σας προσκαλούμε στις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 8:45 στη μία και μοναδική παράσταση του έργου «Πάρτι Αραβώνων». Στο ρόλο ο Χαμπάκης Ηράκλη Φτιαγουρή. Και στο ρόλο της χαρτωμένης Πέννη Γιώργου Τάκου. Θα σας περιμένω. Πάμπη, έπρεπε να βάλω και στην παρέθεση Star. Όχι, στην παρένθεση έπρεπε να βάλουμε να έρθετε με τα φαγγελούθια σας. Αύριο δεν θα μιλώ καθόλου. Θα βάλει πολύ να λέω κανένα thank you, να πιάνω φαγγελούθια. Thank you. Ναι ρε μάνα μου, το ευχαριστώ στα αγγλικά.
Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου. Θα βάλουμε στεφάνι στον Αϊγιάννη. Τα κάμω εσύ. Ο Αρχάγγελο μου να γαρτώζουμε μάρο.